τάξης μετακίνηση μαθητών με το ταλήν Εστονίας. Έχω να πω ήταν μια σπουδαία εμπειρία, αρκετά ιδιαίτερη, όταν και μάλιστα η πρώτη μετακίνηση μαθητών στην οποία συμμετείχε το σχολείο μας, στα πλαίσια του και των δύο προγραμμάτων Εράσμους, συγκεκριμένα το δικό μας το ΙΧΑΝ, των φυσικών καταστροφών. Και άφησε κάποιες έντονες και αναμνήσεις και ιδίως κάποια βιώματα, τα οποία είναι σχετικά με τους και τους εκπαιδευτικούς στόχους μας, αλλά και την ευρύτερη εμπειρία του Εράσμους. Ξεκινώντας λοιπόν με τους εκπαιδευτικούς στόχους, είχαμε την συνεργασία των μαθητών από διαφορετικές χώρες. Βεβαίως υπήρξαν κάποιες δυσκολίες όντας η πρώτη φορά, κάποια σημεία τα οποία δεν είχαμε οργανωθεί τόσο καλά, ωστόσο πιστεύω μέσα από τον διάλογο ξεπεράσαμε αυτά. Δηλαδή, την πρώτη μέρα ίσως βγήκαμε ανοργάνωτα σε τάξεις, ίσως οι ομάδες δημιουργήθηκαν βιαστικά. Εν τέλει όμως, ομάδες οι οποίες αποτελούνταν από μαθητές κάθε εθνικότητος που συμμετάσχει στο πρόγραμμα, συνεργάστηκαν με ένα τελικό άκρος ικανοποιητικό, θα έλεγα, αποτέλεσμα, το οποίο παρουσιάσαμε κιόλας ενώπιον των μαθητών του σχολείου και των καθηγητών του Εστονικού Σχολείου. Και βέβαια δεν σταμάτησε μόνο εκεί, δεν σταμάτησε η εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος. Σε μια βιβλιογραφική έρευνα, την οποία κάναμε και στατιστικά, κάποια στατιστικά που παρουσιάσαμε τους μαθητές, είχαμε και επί του πρακτέου κάποιες εφαρμογές. Πήγαμε σε έναν επιτόπο, σε έναν μετεωρολογικό σταθμό, στο χιονισμένο, αρκετά δυσμένο, θα έλεγα, Δεκέμβρη, περιβάλλον της Εστονίας. Είδαμε πώς γίνονται οι μετρήσεις, πληροφορηθήκαμε για τα γενικότερα για τις δείξεις του βαρομετρικού, πώς όλα αυτά εφαρμόζονται στην πρόβλεψη του καιρού και όχι μόνο. Αλλά επίσης παρακολουθήσαμε κάποιες αρκετά ενδιαφέρουσες διαλέξεις στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ταλίν, ακριβώς πάνω στο θέμα στις φυσικές καταστροφές, συγκεκριμένα πώς οι Βαλτικοί, βεβαίως, όπου έχουν την ειδίκευσή τους στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, πώς οι Βαλτικοί λοιπόν έχουν διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα, έχουμε καλπώντας μία κλειστή θάλασσα, έχουμε μία συσσόρευση διαφόρων υλών, βιομηχανικών αποβλήτων και ούτω καθεξής, καταστάσεις ανοξίας και πάει λέγοντας. Επίσης, μία άκρο σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία ήταν η διάλεξη που μας έδωσε και μας έκανε τη τιμή να μας επισκεφτεί ο πρόεδρος της Εστονικής Ακαδημίας των Επιστημών. Προσωπικά συνομίλησα μαζί του και πιστεύω ήταν άκρος, όχι απλά εκπαιδευτικό, το γεγονός ότι ήρθε ένας τόσο διακεκριμένος άνθρωπος της Ακαδημίας των Επιστημών να μας μιλήσει σε μαθητές ηλικίου από τόσες χώρες για θέματα περί του προγράμματός μας και όχι μόνο. Σε γενικές γραμμές, βεβαίως, κατανοητό είναι ότι το πρόγραμμα αυτό δεν ήταν μόνο, δεν είχε μόνο έναν στόχο, ο εκπαιδευτικός του στόχος είναι πολύπλοκος και πολυδιάστατος. Δεν ήταν μόνο για να μελετήσουμε ένα στενό πράγμα σχετικά με τις φυσικές καταστροφές. Έχουμε βεβαίως και πολλές άλλες πτυχές του προγράμματος, ξεκινώντας βεβαίως από την πολιτισμική ανταλλαγή η οποία γίνεται μέσα από ένα πρόγραμμα αυτού του είδους. Βεβαίως η κυριότερη πολιτισμική ανταλλαγή που γίνεται είναι η πρωταρχική και κύρια επαφή, η οποία έχουμε με τους κατοίκους της χώρας, βλέποντας το εκπαιδευτικό σύστημα εκ των έσω. Πολλά σχόλια πάνω σε αυτό, δηλαδή δεν είναι ότι απλά πηγαίνεις σε μια νέα χώρα και βλέπεις το εκπαιδευτικό σύστημα και βλέπεις τις κτηριακές εγκαταστάσεις, παρακολουθείς ένα-δύο μαθήματα και τέλος ιστορίες. Όχι, διότι βλέπεις στην ουσία μια νέα νοοτροπία, μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Ιδιαίτερα η Εστονία είναι μια χώρα η οποία έχει έντονες ιδιομορφίες, έχει ένα δίγλωσσο εκπαιδευτικό σύστημα λόγω μιας σημαντικής εθνικής μειονότητας και μάλιστα ήμασταν σε μειονοτικό, σε ρωσόφωνο σχολείο.
πώς είδαν πώς γίνεται αυτός ο συνδυασμός μεταξύ της, των υποχρεωτικών μαθημάτων της Εστονικής αλλά και των μαθημάτων της Ρωσικής. Βλέπουμε μια, ειδικά στην Εστονία που θυμίζεται ότι είναι από τις χώρες της Ευρώπης με, με τη μεγαλύτερη εξυγχρονιστική τάση, πώς έχουμε άμεση εφαρμογή των νέων τεχνολογιών μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος τομέας που θεωρώ της ζωής του Εστονού, όχι απλά του Εστονού μαθητή, του Εστονού πολίτη, ο οποίος δεν διακατέχεται από αυτή την αίσθηση της ψηφιοποίησης, της μοντερνοποίησης, της νέας προσέγγισης.